Καλό και καλησπέρα! Ναι, ναι. Μόλις με ενημέρωσαν από το control ότι πολλοί από εσάς πεινάτε. Και θα με ρωτήσεις, Vibrator πεινάω, τι να κάνω. Και θα σε ρωτήσω εγώ, πεινάς? Deliveras θα σου απαντήσω επίσης, μόνος μου. Οπότε μπες στην εφαρμογή, μπες στο site, παρήγγειλε εκεί πέρα, ξέρεις πως γίνεται αυτά. Να σου έρθει εκεί πέρα το φαγητάκι στο ωραίο ζεστό, το καφεδάκι στο κρύο. Όπως και να έχει, πήγαινε παρήγγειλε από deliveras.gr, να ακουστάρεις, να δεις και το βίντεο, να πεις αχ, αυτή είναι η ζωή. Τι θέλω, λίγο καλό καφέ, λίγο καλό φαΐ και ένα δομιστικό βίντεο. Ο οργανισμός είναι πάρα πολύ καλός, παίχτε το και μην ανησυχείτε γι' αυτό. Σεξάκι, οργανισμός, όλα καλά είναι. Και προσπαθήστε να σπάσετε τα ρεκόρ σας. Θέλω να μου πεις τι προτιμάς, σεξ ή ευνανισμό? Σεξ, γιατί το κάνεις με παρέα? Σεξάκι. Είναι ευχάριστο, είναι ωραίο, περνάμε καλά, μια χαρά. Σεξ. Ναι, διπλή ευχαρίστηση και εσύ και μια και η κοπέλα, ξέρω εγώ. Σεξ, εντάξει. Γιατί μόνο αυτό κάνω, δεν ευνανίζομαι. Σεξ. Γιατί είναι πιο ωραίο. Ανάλογα αν υπάρχει παρτενέρ για τη στιγμή. Άμα έχεις κοπέλα, θες σεξ. Most of the time. Σεξ. Γιατί είναι ωραίο, τι γιατί. Ο ευνανισμός δεν είναι ωραίος? Όχι. Δεν ευνανίζεσαι? Όχι. Ποια ήταν τελευταία φορά δηλαδή που ευνανίστηκες? Εχθές. Από χθες είναι σαν να μην ευνανίστηκα ποτέ, έχουν περάσει 24 ώρες. Εντάξει. Σεξ. Το σεξ είναι πιο ωραίο. Κουράζει λιγότερο από το να την συνέχεια το χέρι. Σεξ. Γιατί τα απολαμβάνουν δύο άτομα ταυτόχρονα. Σεξ. Τι ρωτήσεις είναι αυτές, Θεέ μου. Γιατί? Γιατί δεν είσαι μόνος σου. Ικανοποιείσαι από κάποιον άλλον. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, είσαι αραχτός. Εντάξει, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις και εσύ κάτι. Αλλά εντάξει, έχει κάτι περίπτωση. Σεξ. Νομίζω ότι αν είναι καλό το σεξ, είναι καλύτερο από το ευνανισμό. Αν πετύχει μαλακία, τύφλα να έχει το γαμίσει. Αλλά αν είσαι πολύ καιρό σε σχέση, είναι καλύτερο. Σεξάκι, βέβαια. Ο αυνανισμός είναι κάτι συνηθισμένο. Το χέρι μας έχει φάει τόσο καιρό. Σου έχει τύχει ποτέ να κάνεις σεξ και να το μετανιώσεις και να λέγεις μετά, αχ, καλύτερα να ήμουν σπίτι μου και να αυνανιζόμουν? Όχι, νομίζω όχι, όχι. Ναι, ισχύει πάρα πολλές φορές. Αρκετές φορές μου έχει τύχει. Χάμισε. Ήταν σαν πτώμα. Δεν κουνιότανε, αστερίας, δεν. Ναι. Γιατί, τι πήγε στραβά? Δεν μ' άρεσε, δεν το ευχαριστιόμουν. Ήθελα να κάνω τη φάση μου, λέω εντάξει, πήγα, αλλά τελικά το μετάνιωσα. Δεν ήθελα, δεν μ' άρεσε. Ναι, έχει τύχει. Γιατί ήταν τραγικό. Δεν υπήρχε συνεννόηση. Δεν ήταν ο κατάλληλος, μάλλον. Και βέβαια, άμα πετύχει μαλακία, τι φλανάχι το. Πιο εύκολα για να ικανοποιηθείς είναι το σεξ ή ο οργανισμός? Νομίζω ο οργανισμός, το τεκμηριώσω, περίμενε. Γιατί ξέρεις τον εαυτό σου καλύτερα, τον οργανισμό, το ξέρεις. Ενώ στο σεξ, όλος δεν σε ξέρει όσο σε ξέρεις εσύ. Επιστημονικό. Βαθύ. Κουστάρεις να βοηθάς κορίτσια στον ευνανισμό? Ναι, τα βοηθάω πάντα, είμαι καλός άνθρωπος. Προχθές περνούσα από μια πλατεία, έβλεπα μια κοπέλα να ευνανίζεται. Λέω, ρε σταμάτα, βρε. Γιατί είναι άντρες? Περισσότερο πιστεύεις ότι ευνανίζονται τα αγόρια ή τα κορίτσια? Τα αγόρια, ξεκάθαρα. Τα αγόρια. Από μικρά ξεκινάνε. Τα κορίτσια νομίζω είναι πιο σπάνια. Και οι δύο, απλά τα κορίτσια δεν το παραδέχονται. Πιστεύω τα αγόρια πιο πολύ. Σίγουρα τα αγόρια. Σίγουρα. Τα αγόρια. Τα κορίτσια δεν το λένε, δεν ξέρω τι κάνουν. Εσύ το λες? Δεν το λέω, όχι. Το κάνω, απλά δεν το λέω. Τα αγόρια. Τα κορίτσια είναι λίγο πιο δύσκολο, θεωρώ, και χρειάζονται και κάποια εργαλεία τα οποία μπορεί να μην τα βρίσκεις. Όπως σκάβουρα, γαλλικό κλειδί, black and decker. Μπορεί να χρειαστεί και αυτό. Και οι δύο. Και περισσότερο οι γυναίκες, πιστεύω. Τα αγόρια πιστεύω. Τα κορίτσια πιο πολύ το βλέπουν σαν idea, αλλά πιο μετά νομίζω όλες το κάνουν. Είναι ψέματα όταν λένε ότι όχι, εγώ δεν το κάνω αυτό. Όχι, είναι ψέματα. Είναι ψέμα, όλοι το κάνουν. Τα κορίτσια. Γιατί έχουμε πιο πολλές ορμόνες από τα αγόρια. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σε ορμόνες. Οι ορμόνες μου, υπενθύμηση, να βνανιστώ στις 12. Sorry που θα κόψουμε. Σ' αρέσει να βνανίσαι μόνη σου ή σ' αρέσει να βοηθάει και το αγόρι σε αυτό? Να τα κάνουν όλα τα αγόρια προτιμώ. Όχι μόνη μου. Μόνη μου, γιατί νομίζω ότι καθένας έχει το δικό του τρόπο στο να αυνανίζεται. Οπότε πιστεύω ότι στο δικό μου τρόπο δεν παίρνει βοήθεια. Μόνος μου. Κοπέλες κατά κανόνα δεν ξέρω. Άλλο παλάμι του άντρα και άλλο. Όχι, αυτό ακούστηκε. Οπότε προτιμάς άντρες. Εντάξει, μερακλείδες είμαστε. 2018 έχουμε το τι κάνει ο καθένας στον αυνανισμό του. Έχω φίλους που αυνανίζονται με άντρες. Εσένα αρέσουν να σε αυνανίζουν κορίτσια? Ναι. Καλύτερα από σένα? Εντάξει, είναι διαφορετικό το χέρι. Πιστεύω βοηθάει. Θέλω να πεις ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που έχεις αυνανίσει ποτέ? Φροντιστήριο. Πόσο χρονών? 14. Στη κουζίνα, νομίζω. Περίμενα να ψηθεί το κοτόπουλο. Τι να έκανα, να φεύγα και να κεγότανε? Όχι, απλά ήταν στην καρέκλα. Καθόμουν εκεί πέρα και μου έρχεται και λέω, οκ. Εσένα αρέσει να αυνανίζει τα αγόρια? Όχι, σου χαίρομαι. Λύσου μακριά από μένα. Βάλει το εκεί πέρα που είναι να μπει και ως εκεί γελίε.
Τέλεια, ωραία, χτυπάει και το κινητό σου. Άντε, καλό αυνανισμό. Χαρήκαμε. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Θέλω να πει ποιο είναι το ρεκόρ αυνανισμού σε μια μέρα. Αχ, τέλεια. Νομίζω. Τι περίμενα την ερώτηση. Ακούστε. Ρωτάω πάντα του ανθρώπου όταν του γνωρίζω αυτή την ερώτηση. Είναι βασικό. Κι εγώ. Πώ σε λένε, Κώστα, γεια σου, ρε Κώστα. Με τι ασχολείσαι, α, με αυτό. Πόσο γνωρίζει, να σου ρε Κώστα, πόσε φορέ είναι το ρεκόρ του αυνανισμού. Έτσι ρολάρι φάση. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να είναι 6 φορέ, νομίζω. Το ρεκόρ σου. Ναι. Ω, καλά. Τα 15, πόσο να ήταν. Τα. 2-3. 2-3 φορές και 4. Με το μην πω. Είναι διψήφιο. Ναι. Ναι! Για ρεκόρ έχω ακούσει σε αγόρια φίλους μου. 7 φορές την ημέρα. Κάτι τέτοια και με τρελαίνουν. Δεν ξέρω. Και λες εμείς τι κάνουμε λάθος. Πείτε μου, ισχύει. Προσωπικό μου ρεκόρ. Τώρα εντάξει, δεν έχω κάτι να μετρήσω. Έλα. Δεν έχω κάτι να μετρήσω κάτι συγκεκριμένο. Πάνω από 10. Ναι, πάνω από 10. Ημερήσιο. Όχι, ημερήσιο. 5. Δεν έχω κάτι να μετρήσω. Ημερήσιο 5. Μου είχε πει, θυμάμαι, μια φίλη μου ότι είμαι 4 φορές. Και εγώ προσπάθησα να την πατήσω δηλαδή και να κάνω παραπάνω. Όταν έφτασε η στιγμή και ήμουν στις 4 και λέω, ας το αφήσω τώρα. Θυμήθηκα τη φίλη μου και λέω, όπα, θα τη φάω. Εγώ δεν έχω ρεκόρ μεγάλο. Εγώ βασικά δεν έχω γενικά τέτοιες εμπειρίες μόνη μου. Α, δεν αυνανίζεσαι. Γενικά όχι. Άμα υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη που ποιος ξέρει, αλλά όχι γενικά. Μα είπα δεν αυνανίζω. Παλιά, όταν ήσουν πιο μικρός. Α, θυμάμαι. Πόσο τότε. Πίσω σε γύρισα, ρε παγάσα. Πω και μόνο και αυνανίζω, για πες. Ημερήσιο. Ναι. 6. 10, ξέρω εγώ τώρα. 10! Δεν έχω μετρήσει. Ναι, άμα είσαι μικρός, όταν το ανακαλύπτεις. Εσύ έχεις αυνανιστεί ποτέ σχολή. Στη σχολή, δεν έτσι. Αν δεις τουαλέτες σχολής, εντάξει, πού να αυνανιστείς εκεί. Α, δεν σε πνέει, ε. Όχι. Αντί να ακολουθείτε καμιά φωτογραφία Playboy, τίποτα να το κάνετε συνεργείο, ναι. Max Power. Είναι μέσα στην πίχλα, μέσα στο. Δεν σου πάει, δεν σου σηκώνεται. Ναι. Σεξάκι στη σχολή. Όχι. Τη σεβόμαστε στη σχολή. Αυνανισμό κατήγγειλε, αλλά σεξάκι τη σεβόμαστε, εντάξει. Όχι ακόμα. Ακόμα το έχεις να σχεδιάσει όμως. Πιστεύω στο άμεσο μέλλον. Το τελευταίο εξάμεινο θα το δώσω να καταλάβω. Ναι. Τι μάθει κάποιον να έχει αυνανιστεί σχολή. Ναι. Ένα παλικάρι μου είχαν πει ένα τρελό. Ο οποίος τον είχε παίξει μέσα στο μάθημα. Τον είχαν δει κι άλλοι. Δηλαδή το εξακρίβωσε από πολλούς. Είχε συμβεί. Τι? Στο διάδρομο μέσα στην τουαλέτα το ίδιο άτομο. Πάω να κατουρίσω, τον βλέπεις πάνω στο νεροχυτή. Α, ναι, έξω από τη σχολή. Ποιος? Δεν το ξέρουμε. Αλήθεια. Αλλά πηγαίνουμε και το βλέπαμε. Και το ψάχνουμε 3 μήνες. Φίλε, αν μας βλέπεις, εσύ είπαμε να νιζώσουν έξω από τη σχολή, σε ψάχνουμε. Η κοπέλα το είδε πάντως. Και? Όλα καλά, μια χαρά. Έχεις δει σε κάποιο χώρο που δεν πρέπει? Έχω δει, ναι, μέσα στο μετρό. Σε ποια γραμμή? Στην μπλε. Γάμισε, με κάθε μέρα την παίρνω. Γιατί δεν τον έχω πετύχει. Και ήθελα να εξαφανιστώ και έφυγα. Κατέβηκα στην επόμενη στάση. Κοιτούσε 2 κοπελίτσες και το έκανε μπροστά στο βαγόνι. Α, γι' αυτό έβγες και νέρος στη φάση γιατί δεν το κάνει για μένα. Όχι, επειδή. Τι μου λείπει πια. Ωραία, δεν λέγεται την κάμερα και να δώσει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο μας βλέπει γιατί κάνουμε οργανισμό. Καλό είναι όταν το κάνετε, αλλά μην το κάνετε σε δημόσιο χώρο. Έχουμε πρόβλημα, κινδυνεύουμε κι εμείς άμαχος πληθυσμός. Και λένε, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Εγώ δεν μπορώ να τη ρόπιτα ήρθα να πάρω. Προσοχή, παιδιά, τυφλώνει. Η Σμεράλδα, φήμες λένε ότι από αυτό το έπαθε. Να αυνανίζεστε άμα το γουστάρετε, αλλά στο σπίτι σας και όχι σε χώρους που δεν πρέπει. Γιατί υπάρχουν πολλοί ανώμαλοι. Προφυλακτικά, παιδιά. Για τον αυνανισμό. Για όλα το πακέτο. Ξέρω εγώ τι λέω. Αφήστε τον αυνανισμό, εντάξει, την παίξατε όλοι. Ό,τι έγινε, έγινε. Αρκετά. Κάντε σεξ, κάντε κανένα παιδί, γιατί έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα. Απλά επειδή μερικοί λένε πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, γι' αυτό πολύ αυνανίζουν. Όχι. Κάντε σεξ, είναι υγεία, κάντε γυμναστική. Αερόμπικα ιδίες. Μόνο σεξ. Αν η μαλακιά πετύχει, τι φλανάχι το χαμίσει. Μαμά, μην το δείξω. Έλα καλά, και η μάνα στον πατέρα σου τι κάνει. Άστα, μην τη ζητήσω τώρα. Ξέρω πολύ καλά, μην ρωτήσει από που το ξέρω. Βασικά να το κάνω, δεν είναι κάτι κακό. Όχι παντού. Απλά μερικοί λέει υποστηρίζουν ότι είναι μαλακία. Είναι μεγάλη μαλακία. Μάλιστα κάνει και για τους κοφάλελους. Σεξάκι, ευνανισμό, όποτε μπορείτε, παιδιά. Σεξάκι, ευνανισμό, γέλιο, χαρά, μουσική ναι. Και έτσι, τέτοια. Έτσι. Κάντε σεξ και όσο μπορείτε να χύνετε μέσα. Τάμπο, τα παιχνίδια είμαστε εμείς. Ωραία, Instagram ακολουθείς? Ναι, φυσικά. Σίγουρα? Ναι, θες να σου δείξω? Ναι, θέλω να μου δείξω subscribe. Subscribe έχεις κάνει? Ναι, έχω κάνει. Όλα τα έχω κάνει. Ακολουθήστε τον, γιατί είναι θεούλης. Keep masturbating. Thank you. You're welcome. Thank you to keep on top. Subscribe έχεις κάνει? Ναι. Τέλεια ρε φίλε. Πήγαινε να αυνανίσεις τώρα για πάρτι μας. Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλούς αυνανισμούς. Ευχαριστούμε.